Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Χαλκιδική Πολιτική την κυρία Άννα Βερούλη, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο όμως που θα ήθελα να θέσω εγώ είναι το εξής. Επειδή η Χαλκιδική αρχίζει με πρόσωπα και πράγματα να δείχνει ότι στον αθλητισμό έχει ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο. Βέβαια και μετά την επιτυχία της Ελίνα Τζένκο, θα ήθελα να κάνω την ερώτηση πώς βλέπει σήμερα η Άννα Βερούλη τους ανθρώπους, τα παιδιά αυτά, τα οποία ξεκινάνε και ειδικά τις αθλήτριες, οι οποίες είναι στο δικό τους αντικείμενο, στον ακοντισμό. Κυρία Βερούλη. Τι κάνετε. Για την Ελίνα, Για την Ελίνα. Τεράστιο. Για την Ελίνα, το παιδί μου. Δεν τη συνάντησα από κοντά. Δεν έτυχε να τη συναντήσω από κοντά. Αλλά την έχω δει να αγωνίζεται όμως και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου με αυτό το πάθος, με αυτό. Επιτρέψτε μου τον όρο, μου το έλεγε ο προπονητής μου, το μάτι του τίγρη. Δηλαδή της τίγρη, του τίγρη. Το μάτι του τίγρη. Ένα παιδί γεμάτο πάθος που από μικρή έδειξε τι μπορεί να κάνει. Και πραγματικά περίμενα αρκετό καιρό ώστε να ξαναβγεί μια αθλήτρια στα κόντια, γιατί τα κόντια όμως κάποια στιγμή, κάποια χρόνια πίσω, κόντεψε να γίνει το εθνικό μας σπορ. Είναι πολύ δυνατό παιδί. Εγώ πιστεύω στις δυνατότητές της. Είναι νέο παιδί. Τώρα πια τα χρόνια που μπορείς να ασχοληθείς με τον αθλητισμό είναι περισσότερα από ό,τι ήταν τα δικά μας, εννοώ. Μπορεί μέχρι και τα 35 της να αγωνίζεται και να αγωνίζεται καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι στο Παρίσι θα κάνει το καλύτερο δυνατό και θα προσεύχομαι για αυτή και θα της στέλνω τη θετική μου ενέργεια, γιατί της αξίζει. Είναι ένα δυνατό κορίτσι και ξέρετε τι, το θέλει. Και όταν το θέλει η ψυχή σου και όταν με τα μάτια της και όταν το θες κάτι πάρα πολύ, τότε αυτό το όνειρο που έχεις για τη ζωή σου αρχίζει και κατασταλάζει μέσα στην ψυχή σου και αυτό το όνειρο γίνεται ένα θέλω. Και από τη στιγμή που γίνεται ένα θέλω, τότε γίνεται ένα δυνατό μπορώ και τότε μπορείς να κατακτήσεις τα πάντα. Και εγώ πιστεύω στην Ελίνα ότι θα τα καταφέρει. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Τι συμβουλή θα δίνατε σε μια νέα αθλήτρια τώρα, όχι μόνο στην Ελίνα, στα παιδιά γενικότερα που ασχολούνται με τον αθλητισμό? Ποια είναι η δική σας συμβουλή από την πλευρά σας, για αυτό το οποίο λέτε, για τον αγώνα που πρέπει να κάνει? Ναι, λοιπόν, θα σας πω. Θα σας πω από την ιστορία μου κάτι που είναι, όχι παράδειγμα, δίδαγμα. Δίδαγμα, ας το πω δίδαγμα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα και ήθελα εγώ να γίνω αθλήτρια και μας πήγαν τότε στο δημοτικό στάδιο της Καβάλας με το σχολείο για σχολικούς αγώνες, να δούνε ποιες κοπέλες θα κάνουν για αθλητισμό, μας έβαλαν τεστ πάλμαϊς μήκος. Εγώ δεν το πέρασα αυτό το τεστ. Γυρίζουν και μου λένε τότε εσύ οτιδήποτε θα κάνεις στη ζωή σου, Άννα, αθλήτρια δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Το δικό μου το όνειρο όμως ήταν τόσο μεγάλο και η θέλησή μου τόσο μεγάλη, ούτως ώστε 15 χρόνια μετά, το στάδιο μέσα στο οποίο μου είπαν ότι δεν πρόκειται να γίνω αθλητρία, το ονόμασαν Βερούλιο για να με τιμήσουν για το πόσο καλή αθλητρία έγινα. Δεν το λέω για να με πείτε μπράβο. Το λέω όμως στα παιδιά ότι πολλές φορές θα σας αμφισβητήσουν. Πάρα πολλές φορές. Δεν πρέπει να το πω λαϊκά, μη μασάτε. Έτσι. Μείνετε πιστοί. Να ακολουθούν τα όνειρά τους. Να κάνουν τον αγώνα τους. Να ακολουθείτε τα όνειρά τους, κάντε τον αγώνα σας και είναι σίγουρο ότι θα έρθει το αποτέλεσμα. Άλλωστε, ο κόσμος βλέπει τις νίκες. Πριν από τις νίκες όμως υπάρχουν χιλιάδες ήττες. Το θέμα είναι ότι αυτό σε εσένα σε δυναμώνει, σε κάνει πιο δυνατό και σηκώνεσαι την επόμενη μέρα μετά από μια ήττα και ξαναξεκινάς τον αγώνα για αυτό το όνειρο. Όπως βέβαια και αφού ανέβεις στο βάθρο και κρεμαστεί το μετάλλιο στο στήθος σου, ένα δευτερόλεπτο μετά αυτή τη στιγμή γίνει παρελθόν και πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις. Στον αθλητισμό μαθαίνουμε πρώτα να χάνουμε αξιοπρέπεια και να κερδίζουμε χωρίς ματαιοδοξία. Όλα πολύ τα παιδιά, σημαντικό. Όλη η φουρνιά. Έτσι, και όλη μεγάλο φουρνιά, δίδαγμα, αυτή, κυρία Βερούλη. Έτσι εγώ βάλιζα και έτσι βάλιζα. Να είστε καλά, καλή ευχαριστούμε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Εάν με βλέπει η Ελίνα, Ελίνα δυνατά.